Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανδρική και τη γυναικεία καρδιά. Κοντά μας ο κύριος Ιωάννης Παλιός, Διευθυντής Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στο Metropolitan Hospital. Γιατρέ, η ανδρική και η γυναικεία καρδιά διαφέρουν? Πράγματι, η ανδρική και η γυναικεία καρδιά έχουν διαφορές. Η γυναικεία καρδιά είναι πιο λεπτή. Έχει πιο λεπτά τυχώματα, πιο λεπτά αγγεία, μικρότερες διαστάσεις. Επίσης, είναι προστατευμένη, τουλάχιστον στις νεαρότερες ηλικίες, από τα ιστρογόνα. Τα ιστρογόνα προστατεύουν τη γυναικεία καρδιά και έτσι ο κίνδυνος εμφάνισης στεφανίας νόσου στους άνδρες είναι περίπου 10 χρόνια νωρίτερα από ό,τι στις γυναίκες. Υπάρχουν διαφορές και στα συμπτώματα? Υπάρχουν διαφορές στα συμπτώματα. Στη γυναικεία καρδιά έχουμε άτυπα συμπτώματα. Μπορεί να έχουμε ένα αίσθημα παλμών, μια αρρυθμία, μια αδυναμία, καταβολή. Συμπτώματα που δεν οδηγούν κατευθείαν στη διάγνωση της στεφανίας νόσου. Αντίθετα, στην ανδρική καρδιά τα συμπτώματα είναι πιο τυπικά. Έχουμε επομένως ένα πόνο στο στήθος, ένα σφίξιμο με αντανάκλαση στη ράχη, στο λαιμό, στο χέρι. Είναι δηλαδή τυπικά συμπτώματα στεφανίας νόσου. Γιατρέ, όσον αφορά στην πρόληψη ανάμεσα στα δύο φύλλα? Η πρόληψη στα δύο φύλλα είναι κοινή. Οι παράγοντες κινδύνου, δηλαδή ο σαχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, η κληρονομικότητα, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, είναι κοινοί παράγοντες κινδύνου στα δύο φύλλα. Επομένως, και οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν το βάρος τους, θα πρέπει να προσέχουν την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερίνη, το ζάχαρο και να έχουν μια ζωή με γυμναστική. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, πάντα.